Θα έλεγα αυτό που είπε ο Εγγονόπουλος ή ο Νάνος ο Βαλαωρίτης, δεν θυμάμαι καλά, ότι πια δεν είμαστε Έλληνες, αλλά είμαστε σαν Έλληνες μετά από την Τουρκία. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ ανατολική κουλτούρα. Με τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα της, τα πολιτιστικά. Παρόλα αυτά όμως, η ανατολική αυτή κουλτούρα, όταν συγχωνεύτηκε από εμάς τους Έλληνες, απόκτησε μια ιδιαιτερότητα. Και οι πεντατονικές κλίμακες στρατιώτικες, και τα καραγκούνικα, και τα νησιώτικα, και τα κριτικά, όλα αυτά αποκτήσαν μια ιδιαιτερότητα. Τα ρεμπέτικα, τα νεολαϊκά, όλα αυτά έχουν ιδιαιτερότητα. Αυτή είναι η ανατολική κουλτούρα. Δίνω την δυτική κουλτούρα για ποιο λόγο? Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε κατά 70 με 30, παίζει αυτό το ποσοστό, περισσότερο ανατολίτες παρά δυτικοί. Όταν λοιπόν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, μονάχο του, έτσι το ώστε ο μεσήλικας να μην ενοχλείται από την ηλεκτρική κιθάρα, ο νεαρός να μην ενοχλείται από το μπουζούκι, οι μουσικοί οι ίδιοι, οι μπουζουξίδες και αυτό που αντιπροσωπεύουν, και η ηλεκτρική κιθάρα και αυτό που αντιπροσωπεύει, να μην έχουν στήσει δύο ταμπούρια απέναντι ο ένας από τον άλλον και να μάχονται, αλλά να είναι πια, να έχει γίνει πια σαν τρόπο ζωής η χρυσή τομή των δύο αυτών κουλτούρων, δηλαδή εν ολίγης να έχει έρθει ένα 50-50, μια ισορρόπηση μέσα μας. Και μέσα από αυτό το πράγμα να πηγάσει η χρυσή τομή του τραγουδιού, της ιδιαιτερότητας που έχουμε στην ανατολική κουλτούρα και της ιδιαιτερότητας που θα αποκτήσουμε στη δυτική κουλτούρα με τα υποπροϊόντα της. Μ' αρέσει το rock and roll, μ' αρέσει στη χορηγική του, μ' αρέσει αυτά που περνάει στον κόσμο και γενικά μ' αρέσει το ότι είναι προπάντων μουσική για τον άνθρωπο, για τα πάθη του, για το συναίσθημά του και όχι για την ψυχρή λογική και προπάντων όχι για την τεχνοκρατία.